κυρίως τέτοιου του κοινωνικού συμβουλίου του πρόσφυγες του Καλώστους. Είμαστε εδώ μετά από μια περιοδία που ξεκίνησε από τη Λάρισα, συνέχισε στην Κοζάνη, ανέβηκε στην Ιδωμένη, τώρα είμαστε στα Διαβατά, αύριο θα είμαστε στο Χέρσο και πιθανόν και στην Βέρεια, η οποία αυτό το βράδυ είχε ένα πρόβλημα. Και προσπαθούμε να συντονίσουμε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Έχουν να κάνουν δηλαδή με την κανονικοποίηση της ζωής των προσφυγόπουλων, παιδιών που έχουν έρθει από πόλεμο, παιδιών που έχουν να πάνε 2 χρόνια στο σχολείο, παιδιών που είναι σαν αγρίμια όπως θα ήταν οποιοδήποτε παιδάκι είχε υποστεί αυτά που έχει υποστεί. Προσπαθούμε να στήσουμε, ήδη είναι στημένες δομές εθελοντικές σπουδές και εδώ, από την αυτοδιοίκηση, από μικροαρχικές οργανώσεις, από εθελοντές και αλληλέγγυους, δομές που θα μπορέσουν να διαμορφώσουν μια μεταβατική περίοδο επανένταξης αυτών των παιδιών σε μια κανονική ζωή, είτε αυτή είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Ευρώπη, και τέλος πάντων μια ζωή η οποία θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ζούμε σήμερα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει στήσει ήδη την μεγάλη επιτροπή πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών, η οποία ετοιμάζει και οργανώνει αυτές τις ιδέες. Είναι παρόντες η πολιτική ηγεσία, την είδατε. Και εμείς δίπλα προσπαθούμε να απλώσουμε αυτές τις ιδέες και να τις επικοινωνήσουμε με τις εθελοντικές δράσεις που ήδη υπάρχουν. Η εμπειρία λέει ότι όπου έχει στηθεί παράγει σπουδαία αποτελέσματα. Καλή συνέχεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί όντως θέλουν να φύγουν και εμείς θα θέλαμε να φύγουν. Δεν μπορούν να φύγουν και δεν φταίει η Ελλάδα γι' αυτό. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε σε περίπτωση που μείνουν να μείνουν καλά. Να μείνουν με ασφάλεια και να ετοιμαστούν για την ένταξή τους σε όποια κοινωνία τους δεχτεί. Μία από αυτές τις κοινωνίες θα είναι η ελληνική κοινωνία.